Συντρόφοι και σύντροφοι και φίλοι, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και να σας ευχαριστήσω και για τη συζήτηση που κάνετε σήμερα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση κιόλας δηλώνοντας την αλληλεγγύη μας στους εργατικούς και νεολαίστικους αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία ενάντια σε ένα νόμο που προσπαθεί να περάσει η γαλλική κυβέρνηση που για άλλη μια φορά επιτίθεται στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, επιτίθεται στις εργατικές κατακτήσεις. Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά που σχετίζεται με την τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί στη Γαλλία οι εργατικοί αγώνες με τους νεολαίστικους αγώνες, και αυτό ήταν το 2006, όταν η τότε κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει το Συμβόλαιο Πρώτης Απασχόλησης, ένα συμβόλαιο το οποίο περιλάμβανε χειρότερους όρους εργασίας για τους νέους εργαζόμενους. Στην Ελλάδα αυτή την προβληματική, αυτές τις σκέψεις είχε φέρει ο Γιώργος Παπανδρέου όταν από το 2004 μίλαγε για ανασφάλιση εργασία των νέων, και θυμάμαι πολύ καλά ότι εκείνη τη χρονιά που είχε ξεκινήσει και μία σύντομη άνοιξη των νεολαίστικων αγώνων στην Ελλάδα, ήταν το 6-7 που ήταν 2 χρόνια φοιτητικά κινήματα, το 8 με τη μεγάλη εξέγερση. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι χρησιμοποιούσαμε αρκετά το σύνθημα «Το δρόμο μας δείχνει Σορβόνη», χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τους μεγάλους νεολαίστικους αγώνες που γινόντουσαν τότε στη Γαλλία. Το λέω αυτό γιατί θέλω να δείξω 2-3, κατά γνώμη μου, αρκετά κρίσιμα για τη σημερινή μας συζήτηση, κάποιες βασικές συντεταγμένες. Πρώτα απ' όλα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Με έναν τρόπο μπορεί να είναι και ευχάριστο, μπορεί να είναι δυσάρεστο. Εγώ νομίζω ότι είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι σε μια δύσκολη κατάσταση δεν είσαι ο μοναδικός στον οποίο έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Είναι κάτι το οποίο είναι μια τάση συνολικότερη που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η διάλυση και η επίθεση στα εργασιακά δεν ξεκίνησε με την κρίση. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά το 2010, δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε με το μνημόνιο. Ας είμαι λίγο ακραίος και να πω το εξής, ότι στο κομμάτι των εργασιακών το μνημόνιο έχει πετύχει. Έχει πετύχει αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει. Έχει πετύχει να αλλάξει συνολικά το πεδίο, να αλλάξει συνολικά τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες εμείς καλούμαστε να ζήσουμε και να εργαστούμε. Και επιστρέφω ξανά στο 2006, σκεφτείτε το εξής. Τότε, όταν ξεκίναγε το φοιτητικό κίνημα, είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία για τη γενιά των 700 ευρώ. Μιλάγαμε όλοι και λέγαμε πόσο αρνητικό είναι για ένα νέο άνθρωπο που πιθανότητα έχει σπουδάσει κιόλας να εργαστεί σε ένα πλαίσιο που θα δουλεύει με 700 ευρώ. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ζούμε σε μια κοινωνία που το 1/3 των εργαζόμενων στο ιδιωτικό τομέα αμείβονται καθαρά με 300 ευρώ και το 45% των εργαζομένων συνολικά αμείβονται με λιγότερα από 751 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει από τη γενιά των 700 ευρώ σε μια εργατική τάξη των 400 ευρώ. Και αυτό ξεκάθαρα είναι μια επιτυχία για τον αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο το έβαλε στόχο, το δούλεψε και το κατάφερε. Δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας, είναι ότι όταν μιλάμε για κρίση, σε τελευταία ανάλυση, σε τι ακριβώς αναφερόμαστε. Και νομίζω ότι ο πιο σύντομος ορισμός της κρίσης που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια διαδικασία αναδιανομής εξουσίας και πλούτου ενάντια της εργασίας και υπέρ του κεφαλαίου. Σε αυτή τη διαδικασία αναδιανομής πρέπει να κρατήσουμε και το εξουσίας και του πλούτου. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα λογιστικό, δεν είναι απλά ότι μειώνονται οι μισθοί, είναι ότι συνολικά αλλάζουν οι κοινωνικές σχέσεις, συνολικά αλλάζουν προς το χειρότερο οι δυνατότητες των εργαζομένων να μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη ζωή. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλά με κάτι το οποίο θα μπορούσε να περιγραφτεί από τη λέξη λιτότητα. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι κάτι πολύ πιο πλούσιο από τη λιτότητα. Όπως είπα και πριν, δεν είναι ότι απλά μειώνω τη μισθή. Είναι μια συνολικότερη διαδικασία καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθεί να οικοδομήσει και να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα, μια νέα αντίληψη. Θέλει να φτιάξει έναν άνθρωπο ο οποίος να μάθει να ζει με λιγότερα. Και όταν οι αντίπαλοι μας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις εφημερίδες λέγανε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα, δεν εννοούσαν να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα απλά στο κομμάτι του μισθού. Εννοούσαν να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα όνειρα, με λιγότερη αξιοπρέπεια, με λιγότερη συλλογικότητα, με λιγότερη δημοκρατία. Και κόντρα σε αυτό το λιγότερο που προσπάθησαν να χτίσουν μέσα στην κρίση, κόντρα σε αυτό το λιγότερο οικοδομήθηκε ένα περισσότερο, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερος αγώνας που κατάφερε να μας φέρει και εδώ που είμαστε σήμερα και να κάνουμε το πρώτο
βήμα της ανατροπής, το οποίο όμως προφανώς πρέπει να προχωρήσουμε και έχουν να γίνουν πολλά παραπέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω λίγο το άχαρο κομμάτι, να σας δώσω μερικά στοιχεία με ποια έννοια. Πολλές φορές, ειδικά όταν μιλάμε για διάλυση των εργασιακών, σκεφτόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο αφορά περιφερειακές χώρες, αφορά απλά τον νότο της Ευρώπης, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Όσο προβληματικό θα ήταν κάποιος να θεωρεί, βέβαια, ότι η Γαλλία είναι περιφερειακή χώρα στην Ευρώπη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα ισχυριστώ ότι το πιο πετυχημένο παράδειγμα αναδιάρθρωσης και επίθεσης στα εργασιακά και υποτίμησης εργασίας ως μεθοδολογία για το κεφάλαιο και τις φιλελεύθερες αστικές πολιτικές δυνάμεις ήταν κάτι το οποίο εγκαινιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία ήδη από το 2000 στον πυρήνα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο πέρασε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Σρέντερ με την ατζέντα 2010 και μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση κατάφεραν πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά, το 1980 στη Γερμανία η συνδικαλιστική συμμετοχή ήταν στο 35%, το 2013 στη Γερμανία η συνδικαλιστική συμμετοχή ήταν στο 18%. Από το 1995 ως το 2010 το ποσοστό επιχειρήσεων που αναγνώριζαν συλλογική σύμβαση έπεσε από το 54% στο 34% στη Δυτική Γερμανία και από το 28% στο 17% στην Ανατολική Γερμανία. Η ατζέντα Σρέντερ ήταν αυτή που δημιούργησε όλη τη λογική των mini jobs, δουλειές, το one euro jobs, δηλαδή δουλειές που μπορεί να είχαν και ρομίσθιο από 1 έως 5 ευρώ. Το 2008 7,7 εκατομμύρια Γερμανοί εργαζόμενοι δουλεύανε σε αυτές τις άτυπες μορφές, ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο το οποίο δείχνει ακριβώς και την τεράστια αντίφαση στην οποία ζούμε σήμερα, είναι το εξής. Το 1990, αν κάποιος έπαιρνε την ανισότητα μέσα σε μία από τις καλές γερμανικές επιχειρήσεις, αυτές που συμμετέχουν στον χρηματιστηριακό δείχτη, τον DAX, που είναι ο δείχτης για αυτό που λέμε τα βαριά χαρτιά του χρηματιστηρίου, θα έβλεπε ότι το 1990 ένα στέλεχος σε μια τέτοια επιχείρηση αμοιβόταν 14 φορές περισσότερο από ότι ένας εργαζόμενος σε αυτήν την επιχείρηση. Το 2000 το ίδιο στέλεχος αμοιβόταν 24 φορές περισσότερο από ότι ο εργαζόμενος σε αυτήν την επιχείρηση και σήμερα αμοιβεται 54 φορές περισσότερο από ότι ο εργαζόμενος σε αυτήν την επιχείρηση. Χρησιμοποιώ αυτά τα στοιχεία ακριβώς από τη Γερμανία για να δείξω ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλά με ένα πείραμα που περιορίζεται στην Ελλάδα, δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιφερειακή τάση, έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι οργανικά δεμένο σε κάθε καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό και δείχνει ακριβώς ότι ο αντίπαλος όσο βρίσκει χώρο θα προχωράει. Όσο βρίσκει χώρο απέναντι στους εργαζόμενους, όσο βρίσκει χώρο απέναντι στα δικαιώματά μας, δεν υπάρχει τίποτα ιερό, δεν υπάρχει τίποτα σταθερό, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να του σταματήσει κανένα νομικό κομμάτι παρά μόνο κυρίαρχα η οργανωμένη αντίσταση, η οργανωμένη πάλι, η οποία μετά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να κατοχυρωθεί και σε νομικό κομμάτι. Άρα, για να μιλήσουμε λίγο και για την Ελλάδα και για το ποια είναι αυτή η κατάσταση, μέσα στην κρίση πλέον το 46% των νέων συμβάσεων είναι συμβάσεις που είναι μερικής απασχόλησης, εκπεριτροπής απασχόλησης. Πλέον υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί να δουλεύουν και να κάνουν ένα μεροκάματο τη βδομάδα, δηλαδή 4 μεροκάματα το μήνα, ο άλλος θεωρείται εργαζόμενος και πρακτικά παίρνει λιγότερα και από τα 360 ευρώ που είναι το επίδομα ανεργίας. Και από το 2009 στο 2014 η μερική απασχόληση αυξήθηκε 63%. Η Ελλάδα αποτελεί και αυτή ένα παράδειγμα το οποίο δένει μόνο το υπόλοιπο σχήμα ότι μέσα στην κρίση δεν περάσαμε όλοι δύσκολα. Μέσα στην κρίση και εδώ οι ανισότητες έχουν εκτιναχθεί. Χαρακτηριστικότερο είναι ότι το 10% των πιο πλούσιων Ελλήνων με στοιχεία του 2014 κατήχε το 56% του συνολικού πλούτου της χώρας και αυτός ο πλούτος αυξήθηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης 7%. Δηλαδή έχουμε ακριβώς επικύρωση όλων των γενικευμένων τάσεων που βλέπουμε μέσα στα πλαίσια μιας καπιταλιστικής κρίσης. Τώρα, μιλώντας για το τι θα μπορούσε να αποτελεί μια διαφορετική πορεία στο κομμάτι της εργασίας, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε δύο σκέλη.
Το ένα σκέλος θα ήταν αυτό που λέγαμε εργασία με δικαιώματα, δηλαδή πώς εξασφαλίζουμε σε ανθρώπους που ήδη εργάζονται ότι υπάρχουν κάποια βασικά δικαιώματα και υπάρχει δυνατότητα για να οργανώνονται και να διεκδικούν και να παλεύουν να βελτιώνουν τη ζωή τους. Και το δεύτερο σκέλος θα ήταν, ειδικά σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή όπου έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, πώς παλεύουμε για το δικαίωμα στην εργασία. Δεν βάζω αξιολογικά το ένα ή το άλλο, δεν θεωρώ ότι είναι σε σύγκρουση. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι όσο περισσότερο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των ήδη εργαζομένων, όσο πιο δύσκολο γίνονται να γενικεύονται οι απολύσεις, όσο πιο δύσκολο γίνεται η εργοδοτική αυθαιρεσία, όσο περιορίζεται η εργοδοτική αυθαιρεσία, τόσο πιο εύκολο είναι και για το εργατικό κίνημα να παλεύει και να διεκδικεί και έτσι να μειωθεί και η ανεργία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι ενάντια στην κυρίαρχη αφήγηση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε ότι το πρώτο είναι να μεγαλώσει η πίτα, να έρθει η ανάπτυξη και άρα όσο είναι να μεγαλώσει η πίτα δεν πρέπει να διεκδικούμε, δεν πρέπει να φωνάζουμε, δεν πρέπει να παραπονε, να κάποιος να διαμαρτύρεται για το αν παίρνει ένα μισθό 400 ευρώ, γιατί όταν μεγαλώσει η πίτα αυτό με κάποιο μαγικό τρόπο σημαίνει ότι όλοι θα παίρνουμε ένα καλύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι ενάντια σε αυτό το επιχείρημα πρέπει να το φέρουμε τούμπα και να μιλήσουμε ότι η δικιά μας ανάπτυξη περνάει πρώτα μέσα από την αναδιανομή. Και αυτή η αναδιανομή δεν είναι απλά ένα ζήτημα οικονομικό, είναι ένα ζήτημα και κοινωνικών σχέσεων. Νομίζω ότι πριν φτάσω στο κομμάτι των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ότι αν στην εργασία θα μπορούσαμε να σχηματοποιήσουμε σε δύο κομμάτια το τι θα σήμαινε ένα παράλληλο πρόγραμμα εκτός δηλαδή μνημονιακών δεσμεύσεων για μια κυβέρνηση αριστερά στην εργασία, νομίζω υπάρχουν δύο φράσεις. Η πρώτη φράση είναι υγιεινή και ασφάλεια, επαγγελματικές ασθένειες, εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. Η δεύτερη φράση είναι παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά πολύ σύντομα παραδείγματα για να γίνω πιο κατανοητός. Εργαζόμενοι σε κεντρική τράπεζα, σε μεγάλη τράπεζα ιδιωτική, σε κεντρικό υποκατάστημα στο ταμείο. Μέσος όρος εισπράξεων 130 εισπράξεις. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έκανε 300 εισπράξεις την ημέρα. Μέσα από την πίεση και το άγχος που υπήρχε από τα διοικητικά στελέχη, από τους μάνατζερ, ότι δεν πρέπει απλά να κάνεις εισπράξεις, αλλά την ώρα που είσαι στο ταμείο και μπορεί να τσακώνεσαι με ανθρώπους γιατί δεν είναι ευχάριστη αυτή η δουλειά, πρέπει εσύ να προσπαθείς να τους πουλάς και ασφαλιστικά προϊόντα. Μέσα από όλη αυτή την πίεση, μέσα από όλο αυτό το άγχος, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι παθαίνουν εγκεφαλικό την ώρα εργασίας. Μία γυναίκα 40 χρονών. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με βάση το ελληνικό εργατικό δίκαιο δεν έχει αναγνωριστεί εργατικό ατύχημα. Είναι κάτι το οποίο είναι ντροπή να έχουμε ένα εργατικό δίκαιο το οποίο είναι τόσο πίσω στο κομμάτι των επαγγελματικών ασθενειών, των εργατικών ατυχημάτων. Είναι κάτι το οποίο κανένας δεν μας περιορίζει να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μαζί και συγκεκριμένα να προτείνουμε πράγματα, γιατί όλα αυτά τα κομμάτια έχουν και μια επιστημονική δουλειά. Δεν είναι απλά το ζήτημα της βούλησης να πεις ότι θέλω να αλλάξει. Χρειάζεται και το κομμάτι της επιστημονικής τεκμηρίωσης πάρα πολύ για να προχωρήσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ως προς το δεύτερο κομμάτι για την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, ζούμε σε μια χώρα όπου σχεδόν 30% δουλεύουν ανασφάλιστοι, δουλεύουν μαύρα. Αφήνω απ' έξω το γεγονός ότι υπάρχουν μελέτες όπως ο καθηγητής ο Σάββος Ροπόλης που λέει ότι από την μαύρη εργασία το ελληνικό κράτος, τα ελληνικά ταμεία χάνουν 4 με 6 δις κάθε χρόνο. Δηλαδή θεωρώ ότι αν κάποιος θα... γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα για το ασφαλιστικό. Κατά τη γνώμη μου, οι κινητοποιήσεις που γίνανε για το ασφαλιστικό δείξανε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι στο εσωτερικό τους υπήρχε μια ηγεμονία περισσότερο μικροαστικών στρωμάτων, ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν το λέω με αξιολογική, θετική ή αρνητική χρειά, αλλά δεν είδαμε στη συζήτηση για το ασφαλιστικό να μπαίνουν αιτήματα από μια πιο εργατική σκοπιά. Νομίζω ότι το βασικό αίτημα και για το ασφαλιστικό από μια πιο εργατική σκοπιά θα ήταν ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα πράγματα ενάντια στην αδήλωτη εργασία. Η αδήλωτη εργασία δεν είναι απλά ένα ζήτημα οικονομικό, το πόσα λεφτά χάνονται από τα ταμεία, δεν είναι απλά ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με το τι γίνεται με το ασφαλιστικό και ποιοι είναι αυτοί οι πόροι, αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει την ίδια τη δημοκρατία, επηρεάζει τη συνδικαλιστική πυκνότητα, επηρεάζει το εργατικό φρόνημα, το φρόνημα του εργατικού κινήματος για το πόσο μπορεί να οργανωθεί και να παλέψει όταν έχεις απέναντι σου μια τέτοια κατάσταση. Δεύτερο πράγμα πάρα πολύ κρίσιμο και η συντρόφισσα Κωνσταντίνα έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι των απλήρωτων εργαζομένων. Υπάρχουν πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνονται με καθυστέρηση στον ιδιωτικό τομέα από 5 μήνες έως ένα χρόνο. Αν πας σε ένα δικαστήριο, πιθανότατα θα το κερδίσεις γιατί θα υπάρχει ήδη από την
επιθεώρηση εργασίας μία γνωμοδότηση θετική υπέρ σου, αλλά πιθανότατα το δικαστήριο θα γίνει σε 5 χρόνια ή 6 χρόνια ή 7 χρόνια. Τη στιγμή που ο μέσος όρος ζωής για μία μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι τα 5 χρόνια. Δηλαδή είναι πιθανό μέχρι να γίνει το εργαστήριο το αφεντικό σου να έχει κλείσει και να έχει ανοίξει άλλα 3 μαγαζιά. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτή η καθυστέρηση στο κομμάτι της δικαιοσύνης λειτουργεί ξεκάθαρα ως ένας μηχανισμός ο οποίος κάνει πλάτες στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Ξέρει ο εργοδότης ότι μπορεί να ξεφύγει από αυτό το κομμάτι και άρα και εδώ είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το πώς θα αναβαθμιστεί. Πώς θα αναβαθμιστούν οι εργατικές διαφορές, πώς θα αναβαθμιστεί το σώμα επιθεώρησης εργασίας και πώς θα μπορούν αυτές οι αποφάσεις να βγαίνουν γρήγορα στο βαθμό που πρέπει να βγαίνουν γρήγορα και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, γιατί αυτούς πρέπει να εξυπηρετούν αντικειμενικά και όχι για κάποιο άλλο ζήτημα. Και φτάνουμε τώρα και στο κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι το κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων θα είναι ένα κομμάτι σύγκρουσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Δεν νομίζω ότι κάποιος θεωρεί ότι εύκολα θα δεχτούν τη στιγμή που κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν το εργατικό δίκαιο στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα δεχτούν μια κυβέρνηση να φέρει ένα νόμο ο οποίος είναι σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί ξέρετε, μπορεί μερικές φορές εμείς κάποια πράγματα να μην τα αντιμετωπίζουμε όσο σοβαρά πρέπει, ο αντίπαλος τα αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά. Και κατανόησε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο συστημικό πρόβλημα και ένας πολύ μεγάλος συστημικός κίνδυνος με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και αυτός ο κίνδυνος μπορεί να ονομαστεί ο κίνδυνος του παραδείγματος. Γιατί αν φανεί ότι μπορεί να δουλέψει κάτι σε μια διαφορετική κατεύθυνση, τότε ξεφεύγεις απλά από την επικράτεια του λόγου και από ένα επιχείρημα να προσπαθείς να πείσεις κάποιον με τα λόγια ότι μπορεί να γίνει κάτι, ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και ότι υπάρχει άλλος δρόμος και έχεις στα χέρια σου κάτι χειροπιαστό. Έχεις στα χέρια σου ένα παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι στη Γαλλία θα έχουν το παράδειγμα μιας κυβέρνησης η οποία νομοθέτησε υπέρ των συλλογικών συμβάσεων. Και αυτή τη μάχη ο αντίπαλος θα τη δει πολύ σοβαρά. Και είναι και ζήτημα και δικό μας να δούμε αυτή τη μάχη πολύ σοβαρά. Μην θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας είναι απλά να διεκδικούμε το αίτημα από την κυβέρνηση, αλλά να δούμε πώς θα στηρίξουμε κινητοποιήσεις συνολικά και σε επίπεδο Ελλάδας και σε επίπεδο Ευρώπης για το συγκεκριμένο αίτημα. Θα επανέλθω σε αυτό και στο τέλος. Να πω ένα κομμάτι αρκετά σύντομο, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο να μείνει και χρόνος για να γίνει και μια συζήτηση στη συνέχεια. Για το κομμάτι για το δικαίωμα στην εργασία. Πώς αντιμετωπίσεις, τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια κατάσταση με τόσο μεγάλη ανεργία. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει απλά ένα εργαλείο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλά εργαλεία. Είτε αυτά τα εργαλεία είναι ένα καινούριο πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα σε κόσμο μέσα από συνεργατικές μορφές, μέσα από ένα καινούριο παράδειγμα δημοκρατίας. Να ανοίξει ένα διαφορετικό οικονομικό δρόμο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό εργαλείο είναι για το πώς μπορούν να επαναλειτουργήσουν πτωχευμένες επιχειρήσεις κάτω από εργατική διεύθυνση. Υπάρχει ήδη το παράδειγμα της ΦΙΟΜΕ, όπου δίνεται ένας μεγάλος αγώνας και κόντρα και σε τράπεζες και σε συμφέροντα, δυστυχώς και σε κομμάτια του εργατικού κινήματος, που θεωρούν ότι η ΒΙΟΜΕ είναι απλά μια αυταπάτη, σπέρνει αυταπάτης, δεν πρέπει να στηριχτεί. Δηλαδή, δυστυχώς είναι στενάχωρη η θέση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο συγκεκριμένο κομμάτι της ΒΙΟΜΕ. Αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα επιχειρήσεων που μπορούν να προχωρήσουν. Ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα κλωστήρια του Λαναρά, όπου οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα σχέδιο το οποίο επιτρέπει να ανοίξουν 3 εργοστάσια και να δουλέψουν 700 άνθρωποι. 2 εργοστάσια στην Κομωτινή και ένα εργοστάσιο, αν δεν κάνω λάθος, στην Άουσα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να στηριχτούν και πρέπει να στηριχτούν και με όρους κοινωνικούς για να μπορέσει να δημιουργηθεί η πίεση και να προχωρήσει. Δεύτερο πράγμα, στο τρίτο μάλλον εργαλείο που έχουμε αναγκαστικά και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, είναι τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης. Να ξέρουμε πολύ ξεκάθαρο ότι προφανώς υπάρχει μία σύγκρουση με την κεντρική ευρωπαϊκή κατεύθυνση στα ζητήματα κατάρτισης. Και η σύγκρουση είναι η εξής. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι βασισμένα σε ένα αγγλοσαξονικό μοντέλο, όπου το μοντέλο υιοθετεί ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος που είναι άνεργος δεν έχει δεξιότητες.
Οπότε εμείς πρέπει να τον καταρτήσουμε να μάθει δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να βρει δουλειά. Αυτό το παράδειγμα δεν ισχύει για την ελληνική οικονομία, δεν θα μπορούσε να ισχύει για μια κατάσταση που έχει άνεργους από διδακτορικό μέχρι δημοτικό. Δεν είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει τις δεξιότητες μπορεί να βρει δουλειά. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, σήμερα δεν ισχύει το κλασικό νεοφιλελεύθερο επιχείρημα ότι ο άνεργος ευθύνεται ο ίδιος ατομικά γιατί δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες. Σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει η προσφορά για να δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας. Οπότε αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις όμως είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών ένα ανταρτοπόλεμο εντός αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή να χρησιμοποιείς το βαθμό που μπορείς αυτά τα κονδύλια, αλλά να εξασφαλίσεις κάποια διαφορετικά ζητήματα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Δηλαδή, ότι όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν εκεί, πρώτα απ' όλα έχουν το στάτους του εργαζόμενου και όχι του ωφελούμενου, όχι απλά του εκπαιδευόμενου κτλ. Και ό,τι καθορίζει το ζήτημα του εργαζόμενου. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντική η σύγκρουση με τα ΚΕΚ στο κομμάτι των βάουτσερ, όπου ήταν κάτι το οποίο απασχολούσε κυρίαρχα την νεολαία. Τα ΚΕΚ ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο και νομίζω είναι ορισμός της νεοφιλελεύθερης αντίληψης του τι σημαίνει να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Μέσα από τα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης η ανεργία μετατρεπόταν σε μια κερδοφόρα επιχείρηση. Δεν ήταν ζήτημα να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, δεν ήταν καν ζήτημα να διαχειριστούμε την ανεργία. Ήταν ζήτημα να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου μάλιστα θα κατανέμεται 75% 70 υπέρ του ΚΕΚ, 30 υπέρ του εργαζομένου και μετά αν γίνει καμιά στραβή και καταφέρεις και βρεις δουλειά μόνο και μόνο γιατί κοιμήθηκε ο Θεός, για κανένα άλλο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει χέρι στην ασυνδοσία των ΚΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και στο πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας αλλάζει. Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο δεν μιλάμε για πεντάμινη, μιλάμε για οχτάμινη εργασία με κατοχυρωμένα εργατικά δικαιώματα. Είναι μικρό, αλλά αυτό το οχτάμινο μετά σου εξασφαλίζει και πρόταση στον ΟΑΕΔ. Και άρα είναι μια σημαντική νίκη ότι το πετυχαίνεις αυτό. Και είναι και πολύ σημαντικό ότι πλέον γίνεται και μια δουλειά αυτά τα προγράμματα να μην σχετίζονται απλά με μια εντός εισαγωγικών παροχή υπηρεσιών που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει στην Ελλάδα, ότι απλά έσουν σε ένα γραφείο το παιδί για τις φωτοτυπίες και τους καφέδες, αλλά να είναι προγράμματα τα οποία θα έχουν σχέση με την παραγωγή υποδομών, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή στο Πέραμα, με βάση αυτά τα οχτάμινα προγράμματα θα χτιστούν αθλητικές εγκαταστάσεις, θα ανακαινιστούν σχολεία, κάτι το οποίο μετά θα μείνει στην κοινότητα και άρα είναι ένα διαφορετικό αποτύπωμα. Το τελευταίο όμως που θέλω να πω εδώ και στο συγκεκριμένο έχουμε ένα έγκλημα και πρέπει συλλογικά να δουλέψουμε είναι το εξής. Ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε, πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε την επιλογή να βασιστούμε στις χρονικότητες και στο μηχανισμό της αγοράς για να λυθεί το ζήτημα της ανεργίας. Ακόμα και στο καλύτερο των δυνατών εκτιμήσεων, μια οικονομία με 3% ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει τα ποσοστά ανεργίας που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται 15 με 20 χρόνια. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ακριβώς επειδή έχουμε μια ακραία κατάσταση να σκεφτούμε ακραία μέτρα. Ακραία για τους νεοφιλελεύθερους και την ίδια στιγμή ακραία υπέρ των εργαζομένων. Πρέπει να δούμε πώς θα φτιαχτεί ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και 150 ή 300.000 θέσεις εργασίας, εγγυημένης απασχόλησης σε αυτό το οποίο στη βιβλιογραφία αναφέρει το κράτος ως εργοδότης έκτακτης καταφυγής. Μόνο μέσα από ένα τέτοιο κεντρικό σοκ μπορούμε να αντιστρέψουμε την τάση ανεργίας και προφανώς για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο κεντρικό σοκ θα πρέπει να βρεθούν εκεί που να χρηματοδοτηθεί και αυτοί οι πόροι πρέπει να βρεθούν με όρους εσωτερικής αναδιανομής. Να υπενθυμίσω ότι πριν πάρουμε το τελεσίγραφο Juncker, όταν η κυβέρνηση είχε κάνει μία πρόταση για μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής 8 δις, μέσα είχε μία πρόταση, ένα από τα κομμάτια της πρότασης ήταν ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε 1,2 δις με μία έκτακτη σφορά αλληλεγγύης 12% στις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα αίτημα το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Δεν είναι φυσιολογικό κάποιος να βγάζει 500.000 ευρώ και σε μια τέτοια κατάσταση να μην βάλει πλάτες για να αλλάξει. Αυτά τα λεφτά από κάπου πρέπει να βρεθούν και είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε και προτάσεις από το πού μπορεί να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Για να κλείσω και να συνεχίσει και ο Σύντροφος ο Κώστας, κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής, ότι τι κάνουμε εμείς και τι κάνουμε εμείς με όρους κόμματος, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια εκδήλωση κομματική, είναι μια εκδήλωση της οργάνωσης νεολαίας.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι όταν μιλάμε για πρόγραμμα και όταν μιλάμε για πρόγραμμα από τη σκοπιά της αριστεράς, δεν αναφερόμαστε απλά σε ένα άθροισμα αιτημάτων το οποίο το απευθύνουμε είτε προς το Υπουργείο, είτε προς τον Υπουργό, είτε προς κάποιον άλλον προς υλοποίηση. Τα προγράμματα της αριστεράς πάντα ήταν και ένα κομμάτι κοινωνικής μάχης. Τα προγράμματα της αριστεράς και πρόγραμμα για την αριστερά σημαίνει και παρέμβαση μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι απλά αιτήματα. Όσο προγραμματικό είναι το αίτημα συλλογικές συμβάσεις εργασίας, άλλο τόσο προγραμματικό είναι και το πώς οικοδομούμε το συσχετισμό μέσα στην κοινωνία, πώς παλεύουμε για να φτιάξουμε πρωτοβάθμια σωματεία, πώς παλεύουμε για να στηρίξουμε τα σωματεία που υπάρχουν, πώς παλεύουμε ενάντια στη σημερινή γραφειοκρατική γερασμένη βαρονία που προσπαθεί να δικήσει τη ΓΕΣΕ και στην πραγματικότητα απλά καταναλώνει ευρωπαϊκά κονδύλια γιατί αυτό μπορεί να κάνει και δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Και άρα πώς οικοδομούμε με έναν τρόπο και τις δικές μας κοινωνικές εκπροσωπήσεις. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που μπορεί το παλιό πολιτικό σύστημα να έχει τσακιστεί και να μην έχει μπορέσει ακόμα να στηθεί στα πόδια του, αλλά οι κοινωνικές του εκπροσωπήσεις είναι ζωντανές. Είναι ζωντανές, είναι δυνατές και πιέζουν. Αυτή τη στιγμή πανελλαδικά τα ΚΕΚ έχουν ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία που εμπλέκουν μέσα ακόμα και ανέργους να υπογράφουν υπέρ των δικαιωμάτων των ΚΕΚ. Άρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την αριστερά. Πώς οικοδομούμε τις κοινωνικές εκπροσωπήσεις της νεολαίας, των ανέργων, των εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε όντως να αλλάξουμε τον κοινωνικό σχετισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα το οποίο με την καλή έννοια και θα πιέζει και θα αναγκάζει κάθε κυβέρνηση να κάνει, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, στα δικαιώματά μας νόμο. Ευχαριστώ πολύ.